Βεβαίως, σαν ΚΚΕ, οφείλω να πω ότι είμαστε υπέρ της εχώριας αμυντικής βιομηχανίας, υπέρ των ΕΑΣ. Θεωρούμε ότι είναι διαχρονικές οι ευθύνες απαξίωσης των ελληνικών αμυντικών συστημάτων. Οι ευθύνες λοιπόν είναι διαχρονικές, με απαξίωση, με έλλειψη τεχνογνωσίας, γιατί έχουν απολυθεί πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Από τους 3.500 που γράφει το σημείωμα έχουν μείνει 480 εργαζόμενοι. Με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκεται σε αυτό το σημείο η εταιρεία. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα αυτές οι εταιρείες που έχουν απαξιωθεί έχουν σημαντικά ζητήματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Αναφέρομαι στη Λάρκο, για παράδειγμα, όπου έχουμε συνέχεια νεκρούς εργάτες. Είναι ουσιαστικά εγκλήματα αυτά. Και τα λέμε αυτά γιατί και τα ΕΑΣ έχουν απαξιωθεί με σημαντικές, να το πω έτσι, συνέπειες στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα μπορούσαμε σήμερα να συζητήσουμε. Είναι η υπαίτηση αγωγής εξοπλιστικών προγραμμάτων. Εδώ η κυβέρνηση, γιατί τώρα θα υλοποιηθεί το σχέδιο, φαντάζομαι, της κυβέρνησης από τους δύο προτινόμενους. Και το θετικό βέβαια είναι ότι ο κύριος Τσόλκας είναι άνθρωπος επιχείρησης, ξέρει τα θέματα, το απέδειξε και με τον λόγο του και με τα λίγα λόγια τα οποία ήταν πλούσια, τέλος πάντων, σε απόψεις και θέσεις. Ξέρει την επιχείρηση. Θα υπάρχει εισαγωγή εξοπλιστικών προγραμμάτων ή θα στηριχθεί πράγματι η εταιρεία έτσι ώστε πράγματι να χρηματοδοτηθεί η συντήρηση των εγκαταστάσεων, η παραγωγή αμυντικών εξοπλιστικών συστημάτων και όλα αυτά, τέλος πάντων, που απαιτούνται για την άμυνα της χώρας. Βεβαίως θα μου πείτε, υπάρχει κρίση. Ναι, αλλά όμως εδώ τίνουμε 4,5 δις στο ΝΑΤΟ για εξοπλισμούς και όχι για τις ανάγκες της ίδιας της χώρας. Να μειωθούν από εκεί πολλά δις που δίνονται και να δοθούν εδώ για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα προκειμένου να θωρακιστεί και η άμυνα της χώρας μας. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλά τα προβλήματα που υπάρχουν στους εργαζόμενους. Έχουν δοθεί τέλος πάντων εργολαβίες και στη φύλαξη και στην καθαριότητα. Πέρα από τη μείωση των εργαζομένων, υπάρχουν πολλοί που είναι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι από διάφορους εργολάβους. Κάτι που είναι τώρα χρόνια, κύριε Τσόλκα, το ξέρετε πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν μπορεί σε μια τέτοια επιχείρηση να έχουμε ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, να έχουμε εργολάβους και να δουλεύουν σε μια τέτοια βιομηχανία, τέλος πάντων, αναγκαία για την στήριξη της χώρας μας. Οι εργαζόμενοι χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν θα πρέπει εδώ πέρα να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας. Υπάρχει πρόθεση να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας, έτσι ώστε πράγματι να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι στην επιχείρηση. Είναι ζητήματα τέτοια που θα θέλαμε βέβαια κάποιες απαντήσεις, αν και πιστεύω ότι ο κύριος Τσόλκας θα ήθελε αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπιστούν. Λοιπόν, αλλά θα θέλαμε κάποιες απαντήσεις πάνω σε αυτά. Και υπάρχει ένα θέμα που το έχει αντιμετωπίσει ο κύριος Τσόλκας με αυτή τη ρύπανση στο Λαύριο. Και είναι σημαντικό το θέμα. Υπάρχουν εταιρεία αυτή, η Σούκος Ρομποτική, η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη και έχει σημαντικές ευθύνες για τη ρύπανση που έχει προκληθεί στον αέρα και στο έδαφος. Και έχουν ζητηθεί τα πορίσματα, τέλος πάντων, των ελέγχων και δεν έχουν δοθεί, αν θέλετε, και στους ίδιους τους εργαζόμενους αλλά και στην περιοχή που ανησυχούν, αγωνιούν. Αν πράγματι αυτοί οι ρήποι έχουν σοβαρές συνέπειες στην υγεία των κατοίκων ή των εργαζομένων πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι εδώ η εταιρεία θα πρέπει με ευαισθησία να ανταποκριθεί και στους εργαζόμενους και στους κατοίκους προκειμένου να κάνει γνώση, να είναι σε γνώση τους αυτά τα πορίσματα, έτσι ώστε και να
καταλαγιαστεί, να το πω, η αγωνία, η ανησυχία, αν πρέπει να καταλαγιαστεί, ή τέλος πάντων να πάρθουν μέτρα προκειμένου πράγματι να υπάρχει απορρίπανση και του εδάφους και του αέρος από όλη αυτή την λειτουργία, αν θέλετε, της ιδιωτικής εταιρείας της Ούκους Ρομποτικής. Είναι ένα σοβαρό θέμα που θα θέλαμε εδώ να το θίξουμε. Το λέει βέβαια μέσα το σημείωμα. Συμφωνούμε ότι έχουν πάρθει μέτρα, αλλά χρειάζεται όμως εδώ να είναι και σε γνώση των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής. Εμείς έχουμε μια σταθερή άποψη σε σχέση με τους προτινόμενους. Θα πάμε στο παρόν. Βεβαίως είπα ότι ο κ. Τσόλγας είναι κάποιος που είναι από μέσα, αλλά μια πολιτική θέση είναι αυτή. Φαντάζομαι να μην υπάρχει θέμα. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε στο έργο σας.